τον πολιτικό μας συντάκτη Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χαραμίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση αύριο. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρνηθα. Η πολύπαθη Πάρνηθα, ένα από τα τελευταία κομμάτια πρασίνου στην Αττική, δοκιμάζεται για άλλη μία φορά. Μετά τη φωτιά του 2020 αλλά και του 2023, αυτή τη φορά μια άκαυτη δασική περιοχή κοντά στο Κατσιμίδι παραδίδεται στις φλόγες. Προσπαθούν τόσο τα ελικόπτερα, τα Έριξον και τα άλλα που έχουν μισθωθεί για την αντιπυρική περίοδο να στοχεύσουν μέσα σε εκείνη την εστία της πυρκαγιάς. Είμαστε στο σημείο που ήταν οι μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2020. Η ένταση των ανέμων εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άμεση είναι η κινητοποίηση των αρχών. Τεράστια μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή υδροφόρων των Δήμων αλλά και του στρατού. Από αέρος επιχειρούν 12 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα υπό αντίξωες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή ένταση σε 9 ακόμα και 10 μποφόρ. Έχει ένα πυρονέφος δημιουργηθεί πάνω και από την περιοχή που έχει ξεκινήσει φωτιά και βλέπουμε αρκετά εναέρια μέσα να προσπαθούν να προσεγγίσουν την περιοχή για να κάνουν τις ρήψεις. Η ταχύτητα των ανέμων φτάνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Με ρηπές που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτές οι συνθήκες, αλλά και το γεγονός ότι στην περιοχή υπάρχουν πυλώνες υψηλής τάσης, δυσχεραίνουν το επιχειρησιακό έργο των εναερίων μέσων. Λίγο πριν τις 4, μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι των γύρω περιοχών για να είναι σε ετοιμότητα ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Στις 2,5 ώρες από την έναρξή της, η φωτιά στο Κατσιμίδι στην Πάρνη θα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Βέβαια με διάσπαρτες εστίες, οι οποίες θα δουλευτούν όλο το βράδυ, άρα η προσπάθειά μας, η μάχη μας δεν έχει τελειώσει. Τουλάχιστον 40 πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν από το πρωί. Στη Νέα Φέριζα Σαρονικού ξέσπασε φωτιά λίγο πριν τις 9 το πρωί, σε χαμηλή βλάστηση με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να μην απειληθούν οι περιουσίες των κατοίκων. Οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι του. Ο ιδιοκτήτης είχε προνοήσει πέρα από το να καθαρίσει το οικοπεδό του, να φτιάξει και μια αντιπυρική ζώνη γύρω από αυτό, για να εμποδίσει τη φωτιά να πλησιάσει στην οικία του. Ναι, μας έγλειψε, μας περικύκλωσε ουσιαστικά. Μπορώ να πω ότι ήρθαν αμέσως 3 μεγάλα οχήματα της πυροσβεστικής για να προστατεύσουν το σπίτι, τα 2 μπροστά από το δρόμο και άλλο ένα έχει στηθεί εδώ απ' έξω. Στις φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Μέγκα φαίνεται το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Λίγο πριν τις 8:40 το πρωί διακρίνονται οι πρώτοι καπνοί. Λίγα λεπτά μετά η πυρκαγιά έχει φουντώσει. Από αναφορά που έγινε από κατοίκους της περιοχής, από κάποιες εργασίες που γινόντουσαν πιο πάνω σε κάποια ιδιοκτησία. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Ελάτια, στην Ιφθιώτιδα, όταν φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και οικόπεδα με ηλιές, πλησιάζοντας επικίνδυνα τα πρώτα σπίτια της περιοχής. Η φωτιά ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά συνδεδεμένοι με την Πάρνηθα και τον Μαρίνο Αλιφέρη και τη Μανιαλή Βυζάτου. Θα ξεκινήσω από εσένα, Μαρίνο, να μας πεις πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ήταν μια πολύ ωραία μάχη και βεβαίως με ισχυρότατους ανέμους. Η φωτιά, Κατερίνα, ξέσπασε την πιο δύσκολη ώρα της ημέρας, λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι. Πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, πάρα πολύ δυνατή η ένταση των ανέμων. Είδαμε και στην ενημέρωση ότι έφτασαν οι ρηπές ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα και αστραπιαία η φωτιά επεκτάθηκε μέσα σε μια περιοχή η οποία δεν είχε καεί στις προηγούμενες πυρκαγιές. Χάρη όμως στην έγκαιρη επέμβαση κυρίως των εθελοντών εδώ, των κατοίκων της περιοχής και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κατάφεραν να περιορίσουν και να ελέγξουν αρχικά την πυρκαγιά και να δημιουργήσουν, να δώσουν έτσι τη δυνατότητα στα εναέρια μέσα να πραγματοποιήσουν περιμετρικά ρήψεις νερού, να ρίξουν την ένταση της πυρκαγιάς και να μπορέσουν στη συνέχεια να μπουν μέσα στους δασικούς δρόμους και οι επίγειες δυνάμεις για να ελέγξουν, να προσπαθήσουν να σβήσουν όσο το δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα αυτή την πολύ μεγάλη πυρκαγιά πριν επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Αυτήν την ώρα η εικόνα είναι αρκετά καλύτερη, όμως δεν έχει περάσει ο κίνδυνος, γιατί η ένταση των ανέμων μπορεί να έχει πέσει λίγο, αλλά παραμένει ισχυρή και θα συνεχίσουν να επιχειρούν ακόμη τουλάχιστον 12 εναέρια μέσα ελικόπτερα και καναντέρ μέχρι το τελευταίο
τελευταίο φως της ημέρας να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες θα παραμένουν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Έχουμε πει ότι από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου στη μάχη έχουν πέσει και τα drones, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία δίνουν συνεχώς εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Φαίνεται λοιπόν ότι ένα από αυτά τα drone, τα οποία υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστίων και της δυτικής Αττικής, κατάφερε και εντόπισε την αρχική αιστεία της πυρκαγιάς και έτσι υπήρξε η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και κατάφεραν να κόψουν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό φτάσει σε κατοικημένες περιοχές, Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνο Αλιφέρη. Παραμένουμε διαρκώς συνδεδεμένοι μαζί σου για οτιδήποτε νεότερο. Θα πάμε όμως παραπέρα, σε άλλο σημείο της περιοχής, όπου κάνει ρεπορτάζ η Μάνια Λιβιζάτου. Μάνια, η κινητοποίηση, όπως ακούσαμε και από το Μαρίνο, ήταν τεράστια. Ήρθαν πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα, δασοκομάντος, στρατός. Πράγματι, Κατερίνα, ήταν πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή της πυροσβεστικής, τόσο με επίγειες όσο και με εναέριες δυνάμεις. Πάνω από 100 πυροσβέστες, πάνω από 10 εναέρια μέσα, πεζοπόρα τμήματα, υδροφόρες ΟΤΑ, μηχανήματα έργου, 30 οχήματα, όπως είπες και εσύ, από Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία. Ακόμα και ο στρατός έφτασε εδώ για να συνδράμει σε αυτή τη μεγάλη φωτιά, σε αυτό το συναγερμό που ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι εδώ στην περιοχή της Πάρνηθας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι επιχειρούν ακόμα τα εναέρια μέσα, κάνουν ρήψεις σε διάσπαρτες αιστείες που υπάρχουν. Όπως είπε και ο Μαρίνος Αλιφέρης λίγο νωρίτερα, ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Σαφώς έχουμε και μια πολύ καλύτερη εικόνα από αυτήν που είχαμε το μεσημέρι. Ωστόσο, μέχρι να πέσει το φως του ήλιου, θα κάνουν ρήψεις στα εναέρια μέσα για να μην έχουμε κάτι μέσα στη νύχτα, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Πάντως, τώρα, Μάνια, να σου πω, ήταν αρκετοί αυτοί που ανέφεραν. Ναι, πες μας. Ότι άκουσαν έκρηξη πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς από πυλώνα του ΔΔΕ. Ωστόσο, αυτό δεν, σύμφωνα με πηγές του ΔΔΕ, δεν υπάρχει ένδειξη ότι το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε από έκρηξη. Ο ΔΔΕ διαψεύδει τους κατοίκους που λέγανε ότι ακούσαν εκρήξεις πριν την έναρξη της πυρκαγιάς. Ναι, πάντως πρέπει να πω ότι σχεδόν μισή χώρα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, 54 φωτιές το τελευταίο 24ωρο και έχουν σταλεί απανωτά μηνύματα από το 112. Ναι, και σήμερα, Κατερίνα, και αύριο η μισή περίπου χώρα θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Νωρίτερα είχαμε μια μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Σέριφο. Έχει σταλεί αυτή τη, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, και δεύτερο μήνυμα από το 112 για να εκενωθούν οι οικισμοί. 54 δασικές πυρκαγιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική σήμερα, όπως είπες και εσύ, με τις 10 να είναι ακόμα σε εξέλιξη. Μάνια Λιβιζάτου, παραμένουμε διαρκώς συνδεδεμένοι και μαζί σου, μας διακόπτεις για οποιαδήποτε εξέλιξη. Και αύριο όμως, κυρίες και κύριοι, θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν. Είναι μαζί μου στο στούντιο η Χριστίνα Ρίγου για να μας δώσεις, Χριστίνα, την εικόνα και το τι θα πρέπει να περιμένουμε. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Σήμερα ήταν η πιο δύσκολη μέρα, καθώς όπως είδαμε και οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, οι ρηπές τους μάλλον, γιατί είχαμε έπνεα άνεμοι γύρω στα 7 με 8 μποφόρ, τοπικά και 9. Και εδώ στην Αθήνα, αλλά και στην Τίνο και στα νότια της Κρήτης, στο Ρέθυμνο, είδαμε τους ανέμους να φτάνουν σε ρηπές στα 11 μποφόρ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ, άμα το σκεφτούμε σε συνδυασμό και με τις υψηλές θερμοκρασίες και με την ξηρασία, όλο αυτό το τρίπτυχο που λέμε και ξαναλέμε όλο αυτόν τον καιρό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Αύριο λοιπόν, Κυριακή, περιμένουμε και πάλι δυσμενείς καιρικές συνθήκες όσον αφορά την εξάπλωση πυρκαγιάς. Θα δούμε δηλαδή και πάλι να έχουμε ανέμους στο Αιγαίο και σε περιοχές που προσανατολίζονται στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ. Περίπου 9, βλέπω, 9 μποφόρ στα νότια της Κρήτης. Όπως και σήμερα είχαμε πολύ μεγάλες ρηπές στα νότια του νησιού. Από το απόγευμα της Κυριακής και μετά φαίνεται να εξασθενούν οι άνεμοι. Μέχρι και το απόγευμα όμως, και εδώ στην Αθήνα θα πνέουν άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ και στις Κυκλάδες 8 μποφόρ, οπότε μπαίνουν και πάλι σε μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας περιοχές όπως που είδαμε και σήμερα, όπως η Αττική, η Βιωτία. Βλέπουμε εδώ και το χάρτη, Ναι, βλέπουμε με πορτοκαλί χρώμα την Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, Αργολίδα, Κορινθία και Λακωνία, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου, Ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύβοια και Κρήτη. Αυτές είναι οι περιοχές που και αύριο λόγω των σφοδρών ανέμων θα έχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Θέλει, ξαναλέω, μεγάλη προσοχή μέχρι και αύριο το απόγευμα. Φαίνεται ότι σταδιακά θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, δηλαδή θα μπει η νέα εβδομάδα με 6 μποφόρ το πολύ, 7 στα 12 άνησα. Και συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρχών, να πούμε. Χριστίνα Ρίγου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.